Οι Βρετανοί κάτοικοι των νησιών Φόκλαντ, όπως αποκαλούνται από τους ίδιους, Μαλβίνες κατά τους Αργεντινούς, πανηγυρίζουν μετά τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος. Με πλειοψηφία 99,8% τάχθηκαν υπέρ της παραμονής υπό Βρετανική κυριαρχία, κάτι που χαιρέτησε και ο Ντέιβιντ Κάμερον. Τα νησιά Φόκλαντ μπορεί να βρίσκονται εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά, αλλά παραμένουν βρετανικά πέρα ως πέρα και έτσι θέλουν οι κάτοικοι να παραμείνουν. Και θα είμαστε στο πλευρό τους να τους στηρίξουμε. Νομίζω ότι το πιο σημαντικό μετά από αυτό το αποτέλεσμα είναι πως πιστεύουμε στην αυτοδιάθεση και οι κάτοικοι των Φόκλαντς έχουν μιλήσει ξεκάθαρα για το μέλλον τους. Τώρα οι υπόλοιπες χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο θα πρέπει να σεβαστούν αυτό το ξεκάθαρο αποτέλεσμα. 31 χρόνια μετά τον Αργεντινοβρετανικό πόλεμο για τα νησιά Φόκλαντ, η πρόεδρος της Αργεντινής Κριστίνα Φερνάντες έχει καταστήσει σαφές ότι δεν αναγνωρίζει ούτε το δημοψήφισμα, ούτε φυσικά και το αποτέλεσμά του. Αυτή η κατάσταση αφορά στο σύνολο της Λατινικής Αμερικής και της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Η Αργεντινή επιζητά το διάλογο, χωρίς να λέει όχι. Ας καθίσουμε να συζητήσουμε και να δούμε τι έχουν να πούν και τα Ηνωμένα Έθνη. Στο δημοψήφισμα που διήρκησε 2 ημέρες βρέθηκαν μόλις 3 αρνητικές ψήφοι και η συμμετοχή έφτασε στο 92% επί συνόλου 1.649 κατοίκων.